Για πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σπύρο Αλεξανδρή για να δούμε αυτή την σοκαριστική υπόθεση που μας έρχεται από την Λευκάδα με τον 17χρονο, ο οποίος μαζί με την παρέα του με 3 ακόμα άτομα χτύπησαν στο κεφάλι με λωστό και σιδηρογροθιά τον πατέρα της κοπέλας του. Ας μας δώσει ο Σπύρος όλο το αναλυτικό ρεπορτάζ τι ακριβώς συνέβη και μετά να το συζητήσουμε μαζί. Σπύρο, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα σας και πάλι. Πρόκειται για 4 νεαρούς στη Λευκάδα, οι οποίοι επιτέθηκαν έναντι ενός 40χρονου. Τον περίμεναν κάτω από το σπίτι του το βράδυ της Παρασκευής με λωστούς, σφυριά και βαριοπούλες και άλλα οικοδομικά υλικά. Πρόκειται για έναν 17χρονο μαζί με 3 συνεργούς του, νεαροί και αυτοί. Δεν γνωρίζουμε αν είναι ανήλικοι, μάλλον ενήλικοι, που τον περίμεναν. Ο 17χρονος φαίνεται πως είχε σχέση με την κόρη του 40χρονου. Ο ίδιος ο 17χρονος φέρεται να άνοιξε το κεφάλι του 40χρονου με έναν λωστό. Συνελήφθησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Συνελήφθησαν επίσης στο πλαίσιο της προανάκρισης και οι γονείς του 17χρονου για παραμέληση εποπτείας. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών της Λευκάδας και αυτός τους άσκησε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, συμπλοκή κατά συναυτουργία, συμμετοχή σε συμμορία και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων. Πρόσεξε, σήμερα, δεν τους πάει τώρα για σωματικές βλάβες. Σπύρο, δεν τους πάει για σωματικές βλάβες. Δεν τους πάει για κάτι τέτοιο. Τους πάει κατευθείαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Δηλαδή, ο δικαστικός λειτουργός πιστεύει ότι πήγαν εκεί για να τον σκοτώσουν. Με ανθρωποκτόνο πρόθεση. Όταν χτυπάς κάποιον με ένα λωστό στο κεφάλι, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιθανό, ακόμη και να μην έχεις πραγματική πρόθεση να τον σκοτώσεις αλλά να τον τραυματίσεις, είναι πάρα πολύ πιθανό να τον αφήσεις στον τόπο τον άνθρωπο. Σπύρο, έχουμε κάποιες πληροφορίες. Έκανε και βαριοπούλες. Από το ρεπορτάζ, τι υποστήριξε ο 17χρονος, για ποιο λόγο δηλαδή προέβη σε αυτή την ενέργεια, σε αυτή την πράξη? Ο 17χρονος έχει συλληφθεί, έχει καταθέσει στις αρχές. Δεν γνωρίζουμε εάν έχει παραδεχθεί αυτό το οποίο διακινείται, ότι το έκανε επειδή είχε σχέση με την κόρη του και δεν τον άφηνε επί της ουσίας να έρχεται σε επαφή μαζί της. Έθετε εμπόδια σε αυτήν τη σχέση. Φαίνεται ο πατέρας να μην ήθελε την κόρη του να βρίσκεται κοντά με αυτόν τον άνθρωπο. Και μάλλον φανερά δίκιο είχε εκ του αποτελέσματος. Είχε διαγνώσει κάποια προβλήματα στον χαρακτήρα του. Μάλλον είχε δίκιο. Είναι πολύ βαρύ το κατηγορητήριο και δεν γνωρίζω πώς μπορούν να γλιτώσουν οι συγκεκριμένοι. Δεν γνωρίζουμε αν θα κατηγορηθούν όντως για ανθρωποκτονία. Ο ένας 17, ωστόσο, έτσι. Οι υπόλοιποι? Οι υπόλοιποι είναι νεαρής ηλικίας, ενήλικοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ωστόσο και αυτοί κοντά εκεί στα 17 ήταν από την παρέα, από τον στενό κύκλο του 17χρονου. Κύριε Μπαλάσκα, τι έχουμε τώρα εδώ? Άλλη υπόθεση εδώ. Πρώτα απ' όλα να βάλουμε κάτι στο τραπέζι για να ακουστεί, γιατί πολλές φορές γίνεται μνήμα και από εσάς τους δημοσιογράφους και πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, είναι μεγάλη ανοησία να λέμε ότι εγώ σας χτύπησα στο κεφάλι με ένα λωστό ή με μία βαριοπούλα και ότι αυτό είναι επικίνδυνες σωματικές βλάβες, γιατί σας έπεφερα επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Όχι, παιδιά. Εκεί πέρα θα πηγαίνει κατευθείαν με την ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, δεν το συζητάμε. Είναι σαν να πω ότι κοίταξε να δεις, ήθελα λίγο να τον τσιμπήσω με το μαχαίρι. Και γι' αυτό, είδατε, δεν το έβαλα όλο μέσα το μαχαίρι, το μισό έβαλα. Και δεν θα το πάμε ποτέ για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Λοιπόν, αυτό γίνεται και δεν πρέπει να γίνεται και πολλές φορές έχουν κατακριθεί οι δικαστές μας γι' αυτό. Διότι σου λέει ότι εάν μου ρίξεις, ξέρω εγώ, με ένα δοκάρι στο κεφάλι, εντάξει, είναι με ξύλο. Δεν είναι έτσι. Πέραν τούτο, εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε μια αντιμαχία με τον πατέρα της κοπέλας, επειδή έφερε προσκόμματα και πίεζε την κοπέλα του, όπως ο ίδιος διατείνεται, να χωρίσουν. Και όπως πολύ σωστά πλέον, είπατε, κύριε Μπαλάσκα, συγγνώμη, είναι εύκολο πλέον ένα παιδί 17 ετών, γιατί μιλάμε για ένα παιδί, να πάρει άλλους 3 φίλους του, άλλα 3 άτομα με βαριοπούλες, με δεν ξέρω και εγώ τι άλλα αντικείμενα είχαν μαζί τους, με λωστούς, και να πάνε να ανοίξουν το κεφάλι ενός ανθρώπου. Θα σα το αντιστρέψω. Αυτό γινόταν πάντα, δηλαδή με τέτοια ευκολία, με όχι, τέτοια όχι, όχι, άνεση. Δεν γινόταν παλιά που το 17χρονο ήταν παιδί. Τώρα πια το 17χρονο δεν είναι παιδί. Δεν είναι. Όχι. Παλιά, στα δικά μου τα χρόνια, εσείς είστε νεότεροι μου, ήταν παιδί ένας άνθρωπος 17χρονων. 16-17 χρόνων. Τώρα, το 17χρονο δεν θέλω να πω για το 16. Αν και το 16 αποκλίνει από το νόμο πλέον, ξέρετε ότι έχει τις ίδιες ποινικές διατάξεις και μπαίνει μέσα στις ίδιες. Από 15 και πάνω αλλάζει η μεταχείριση. Τώρα, όπως και να το κάνουμε, συγγνώμη παιδιά, αλλά ένας 17χρονος τώρα δεν είναι πια παιδί. Δεν μπορεί να θεωρεί. Βλέπουμε και από τις πράξεις γι' αυτό
Και στην προηγούμενη πράξη που έγινε τώρα με τους ανήλικους, είδα το 17χρονος προφυλακίστηκε άμεσα. Πήγε κατευθείαν μέσα και αν θα καθίσει και ενηλικιωθεί μέσα στην προφυλάκηση, θα φύγει από την προφυλάκηση που είναι στο ίδρυμα για τους ανηλίκους και θα πάει κατευθείαν στις δικαστικές φυλακές. Και θα συνεχίσει να εκτεί το ρολόι. Και από εκεί θα βγει επιστήμονας. 100%. Μα δεν έχουν από εκεί θα βγει με μεταπτυχιακό, κύριε Μπαλάσκα. Θα πάρει το πτυχίο.